Σε σκηνοθεσία Ροντρίγκο Γκαρθία, την Παρασκευή 22 Μαΐου θα προβληθεί το «Μέχρι να σε βρω». Παράλληλες ιστορίες από μητέρες και παιδιά που οι δρόμοι τους θα συναντηθούν όταν θα ανακαλέσουν το χαμένο χρόνο και θα αντιμετωπίσουν το παρελθόν. I don't know that I have a secret talent. I certainly have my the center of my life is my children, just like anybody. Ο δημιουργός της σιωπής των αμνών, Τζόναθαν Ντέμι, είχε χαρίσει στη Μέλανι Γκρίφιθ έναν από τους καλύτερους ρόλους της καριέρας της. Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, η ταινία με τις τρεις υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα, το Άγριο Θηλυκό, θα μας θυμίσει ότι κάθε παράτολμο και παρορμητικό κορίτσι δεν χρειάζεται μόνο έναν συμπαθητικό και προστατευτικό άντρα. Thank you very much. Στο όλα όσα μάθουμε μαζί, ένας δάσκαλος μουσικής σε φαβέλες θα βάλει τάξη στη μαθησιακή ζούγκλα, ξεπερνώντας τα εκπαιδευτικά και μουσικά του όρια. Η βραζιλιάνικη εμπορική επιτυχία που παρουσιάστηκε και στην κινηματογραφική λέσχη παραδίδει μαθήματα ζωής και μουσικής στις 26 Μαΐου. Έχει κάτι που θέλει να το πει, αλλά δεν μπορεί να το εκφράσει. Προσπαθεί να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, αλλά ταυτόχρονα δεν το κάνει. Και όλη αυτή την εσωτερική πάλι και όλο αυτό το πράγμα που αισθάνεται αυτός ο άνθρωπος μας το περνάει με τη συγκλονιστική ερμηνεία και το βλέπουμε. Ο αστακός του Γιώργου Λάνθιμου θα σερβιριστεί σαν εκδίκηση, κρύος στις 27 Μαΐου. Σε ένα δυστοπικό μέλλον, οι άνθρωποι χωρίς στέρη καταδικάζονται σε μεταμόρφωση σε άλλο είδος. Ποιος επιλέγει σαν εναλλακτικό σενάριο να γίνει αστακός και γιατί? Η ταινία ήταν υποψήφια για Όσκαρ σενάριου για τον Γιώργο Λάνθιμο και τον Ευθύμη Φιλίππου. And then he moved from Greece to London, and he and Efthimis had the idea for The Lobster, and he gave us a page and a half, and it was so crazy and irresistible that we had to sign up to get involved. Ο κύριος Χόλμς, που προβάλλεται στις 28 Μαΐου, είναι η ιστορία του σε απόσυρση 93 ετών Sherlock Holmes. Ο μικρός γιος της πυκτονοικοκυράς του είναι βέβαιος ότι ο Στέρλοκ δεν είναι ένας τυχαίος θρύλος. There are repressive laws which should be repealed and positive laws that should be passed. But even when that happens, when the politicians are persuaded to think clearly. «Μαμά γύρισα» είναι ο τίτλος της ταινίας που προβάλλεται στις 29 Μαΐου. Η Ζωσιγιάν Μπαλασκό, μια στοργική αλλά φορτική μητέρα που κακά τα ψέματα θυμίζει και την μέση Ελληνίδα μάνα, θα κάνει το βίο της κόρης της αβίωτο όταν εκείνη θα επιστρέψει στο σπίτι. Εσείς πάντως, με καταπιεστικούς ή όχι γονείς, θα σας προτείναμε να μείνετε στο σπίτι, γιατί η ασφάλεια πάνω απ' όλα.